Λοιπόν, πρέπει να δούμε λίγο τι ισχύει. Αυτό που υπενθυμίζουμε εμείς από το μεσημέρι και κάτι συνεχώς σήμερα είναι ότι τα 3 SMS θα συμπεριληφθούν στην καθημερινότητά μας από τις 4 του Μάη και όχι από αύριο καταρχάς. Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αυτά ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Νουρή, αυτά τα 3 SMS πόσο χρόνο θα έχει για τον καθένα και τι περιλαμβάνουν. Κύριε Χατζηγόστα, επιτρέψτε μου να πω εισαγωγικά κάτι πριν σας απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί νομίζω ότι απαντούμε ερωτήματα όπως είχαμε τότε που είχαμε υιοθετήσει τα πρώτα μέτρα. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε για χαλαρώσεις, επειδή στην υγειονομική ακριβώς διαχείριση του κορονοϊού πήραμε όλοι μας καλό βαθμό. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες και αναφέρομαι στους πολίτες χωρίς σοβαρές παρεκκλήσεις και τώρα είναι η ώρα της διπλής υπευθυνότητας. Από την αρχή της πανδημίας, κύριε Χατζηγόστα, είχαμε πει ότι όλα τα μέτρα αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Το ίδιο προφανώς θα συνεχίσει να συμβαίνει και από τούτο και στο εξής, με διαφορετικό τρόπο βεβαίως, αλλά για σημαντικό χρονικό διάστημα. Τα μέτρα φυσιολογικά χαλαρώνουν, ώστε να μπορούμε να σταδιακά να επανέλθουμε στην ομαλότητα. Πλην όμως, η συμπεριφορά και ο τρόπος ζωής μας πρέπει να συνεχίσει να είναι αυτοπεριορικός. Αυτό το νόημα έχει και σε αυτό το στάδιο η διατήρηση των SMS, όχι γιατί θέλουμε να είμαστε, αν θέλετε, με τον κόσμο περιορισμένο, αλλά θέλουμε να στέλνουμε πρώτα και πάνω απ' όλα το ψυχολογικό μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό διακινήσεων, γιατί ο κορονοϊός συνεχίζει να επικρέμεται σαν δαμόκλειος πάθη πάνω από τα κεφάλια μας και προφανώς θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα που τίθενται από διάφορους, ναι, πώς μπορούν να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα μηνύματα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει να είναι για εκείνες τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος ως ατομική ελευθερία πλέον διακίνησης και από εκεί και έπειτα το εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο ίσχυε προηγουμένως ισχύει και τώρα και βεβαίως ο λόγος που αυξήθηκαν τα SMS πέραν από το γεγονός το γενικότερο πνεύμα της χαλάρωσης είναι ότι από την ώρα που επιτρέψαμε για παράδειγμα το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου και άλλες τέτοιες δραστηριότητες προφανώς δεν θα εξυπηρετούσε αν διατηρούσαμε το SMS το 1 για να μπορέσουμε και να επανεκκινήσουμε την οικονομία, αλλά και να έχουμε διακινήσεις με ασφάλεια, αυξήσαμε τον αριθμό των SMS. Από εκεί και έπειτα ο καθένας θα πρέπει να διαχειρίζεται τις συγκεκριμένες διακινήσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο και πάντοτε με γνώμονα ότι πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ότι θα πρέπει να αυτοπροστατεύεται. Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές οι πολύ συγκεκριμένες διευκρινήσεις που ζητά ο κόσμος είναι επειδή όντως θέλει να συνεργαστεί. Και θα ήθελα εδώ όντως να μου σχολιάσετε αν όλο αυτό το διάστημα των 7 εβδομάδων που ήμασταν στην διαδικασία του lockdown στην πραγματικότητα, με την μία διακίνηση, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ, εσείς θεωρείτε και έχετε την αίσθηση ότι στην πλειοψηφία του ο κόσμος τελικά συνεργάστηκε. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Χατζηγόστα, και σας απαντώ σε πρώτο πρόσωπο γιατί απαντώ για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάμε και ακόμη καλύτερα. Όμως, παρά τα αυτά, παρά το γεγονός ότι φανήκαμε αυστηροί προς τον κόσμο όσον αφορά την αναγκαιότητα να εφαρμόσει τα συγκεκριμένα μέτρα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά στο τέλος και το αποτέλεσμα έδειξε ότι η Κύπρος έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα διαχείρισης. Αν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε, είναι εάν ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη θεωρήσουν κάποιοι και θέλουμε αυτό το μήνυμα να το συνεχίσουμε να το περνάμε. Γι' αυτό απάντησα και με τον τρόπο που σας απάντησα προηγούμενα. Είναι πάρα πολύ απλά ότι είναι κρίμα κυριολεκτικά αυτό το τεράστιο επίτευγμα που καταφέραμε με τόσες θυσίες και κόπους βεβαίως εις βάρος της οικονομίας μας όλοι να το κατεδαφίσουμε εάν δεν κατανοήσουμε ότι με την επιστροφή μας σταδιακά στην καθημερινότητα δεν θα επιστρέψουμε υπό φυσιολογικές συνθήκες αλλά θα επιστρέψουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής που τουλάχιστον θα επεκταθεί μέχρι την ανακάλυψη του εμβολίου για τον κορονοϊό. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών για παράδειγμα, για να γίνω πολύ συγκεκριμένος και να μην θεωρητικολογώ, από μόλις τελείωσε η χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκλήθηκε τηλεδιάσκεψη με όλους τους διευθυντές και επικεφαλής των τμήματων. Δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες και μάλιστα σε 2 ώρες από τώρα θα έχουμε δεύτερη σύσκεψη για να
επιβεβαιώσουμε ότι όλα όσα είπαμε θα είναι στη θέση τους, ώστε την Δευτέρα το πρωί να μπορέσουμε να υποδεχτούμε με ασφάλεια είτε στα θέματα των χώρων, είτε στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όλους τους υπαλλήλους μας που θα επιστρέψουν, αλλά πολύ περισσότερο ότι οι υπηρεσίες που θα έχουν απευθύνει τον κόσμο και θα παρέχουν υπηρεσίες, θα παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες με ασφάλεια και για τους υπαλλήλους αλλά και για το κοινό. Και σε αυτές τις προσπάθειές μας συζητούμε ακόμη και επέκταση των ορών λειτουργίας, των συνήθων ορών λειτουργίας και των ορών εξυπηρέτησης του κόσμου, εάν κριθεί ότι αυτό θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση που έχω πει προηγούμενα. Μάλιστα. Υπάρχει πολύ μεγάλη έγνοια, και αυτό και δημοσιογραφικά ισχύει, αλλά και σε σχέση με ερωτήματα που λαμβάνουμε από πολίτες για το τι θα γίνει με τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που είναι συγκεντρωμένοι σε κέντρα πόλεων, όπως είναι για παράδειγμα η Λευκωσία. Τι θα γίνει τις Κυριακές που θα έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης, κυρίως και εκεί βοηθεί, γνωρίζετε ποια είναι η εικόνα στο κέντρο της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα τις Κυριακές. Ναι, κύριε Χατζηκώστα, από τα διατάγματα και από τις ανακοινώσεις της Δημοκρατίας χθες και τα διατάγματα που θα μορφοποιήσουν αυτές τις εξαγγελίες, δεν εξαιρείται κανένας. Είτε είναι μετανάστης, είτε είναι νόμιμος κάτοικος, είτε είναι Κύπριος, είτε αλλοδαπός. Επομένως, οι συναθρήσεις τις οποίες έχετε αναφέρει προηγούμενα απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά. Από εκεί και έπειτα, υπάρχει βεβαίως το θέμα της μετανάστευσης στην Κύπρο, ένα σοβαρό πρόβλημα και το οποίο φροντίζουμε να αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα τολμούσα να πω ότι έχουμε μεταναστών ή διαμονή μεταναστών στη Δημοκρατία με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι αυτοί που είναι στα συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής που η Δημοκρατία διατηρεί. Okay. Ένα στο Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιχιά και ένα δεύτερο στην Κοφίνου, στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Στα οποία δύο κέντρα ακολουθήσαμε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Έχουμε ήδη, ακριβώς επειδή έχει αποδώσει αυτή η πολιτική και έχουμε μηδενικά κρούσματα και στα δύο κέντρα, με διάταγμα έχει επεκταθεί μέχρι τις 17 Ιουνίου η συγκεκριμένη πρόνοια για κλείσιμο των συγκεκριμένων κέντρων, ώστε οι μετανάστες που θα είναι στο κέντρο να μην έχουν δικαίωμα εξόδου. Μπορέσαμε να κρατήσουμε, επαναλαμβάνω, στο μηδέν τα συγκεκριμένα κρούσματα, όμως δεν επαναπαυόμαστε. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εδώ σήμερα. Κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επίπεδο 10% σε κάθε ένα από τα δύο κέντρα, για να δούμε αν έχουμε ασυμπτωματικούς στα κέντρα. Υπάρχει η δεύτερη ομάδα, αυτή που έχετε αναφέρει μόλις τώρα, που κατά κύριο λόγο συναθρίζονται στα κέντρα των τεσσάρων αστικών πόλεων της Κύπρου, Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, και πολλές φορές συναθρίζονται σε μεγάλους θεσμούς, σε ακατάλληλες οικοδομές. Ναι. Έχω συνομιλήσει με την Ένωση Δήμων. Έχουμε αποστείλει σχετικές επιστολές. Έχουμε ξεκαθαρίσει την θέση μας στον Υπουργείο Εσωτερικών ότι υπάρχει στα χέρια των τοπικών αρχών η συγκεκριμένη νομοθεσία που είναι ξεκάθαρη, που τους δίνει το δικαίωμα και να επεμβαίνουν στις συγκεκριμένες οικοδομές και να τις κηρύξουν ακατάλληλες και ανθυγιεινές, εάν είναι τέτοιες, αλλά βεβαίως και να εισέλθουν και να καταγγείλουν ακόμα και τον ιδιοκτήτη με εξώδικο πρόστιμο, το οποίο είναι και αρκετά τσουκτερό, για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τέτοιες κακές συνθήκες διαβίωσης. Το Υπουργείο Εσωτερικών είπε και λέει και επαναλαμβάνει στις τοπικές αρχές ότι είμαστε στην διάθεσή τους, ότι όταν επιχειρήσουν και μας υποδείξουν τις συγκεκριμένες οικοδομές, τους συγκεκριμένους ανθρώπους θα αναλάβουμε εμείς τη στέγασή τους για να μπορέσουν να ελευθερώσουν τα κέντρα των πόλεων από αυτά τα όχι ικανοποιητικά καταλήμματα και τον τρόπο διαβίωσης αυτοί οι άνθρωποι στα κέντρα των πόλεων. Μάλιστα. Άρα εσείς θεωρείτε κιόλας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανησυχία, διότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο από το Υπουργείο των Εσωτερικών και το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και σε σχέση με την επαναλειτουργία των εργοταξίων. Ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο είναι δεδομένο. Με ρωτήσατε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Όχι, ανησυχούμε. Ανησυχούμε γιατί πάρα πολύ απλά, πολύ εύκολα μπορεί να εξήγει συγκεκριμένη κατάσταση από την σημερινή εικόνα που έχουμε.
πάμε σε κάτι καινούριο. Από Δευτέρας το έχετε θίξει. Ανοίγουν για παράδειγμα δουλειές όπως είναι τα εργοτάξια. Ενδέχεται στα εργοτάξια να εργοδοτούνται πέραν των Κυπρίων και αλλοδαποί. Ναι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στην διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Δεν γίνονται διακρίσεις. Ο εργοδότης οφείλει να ελέγξει κατά τον ίδιο τρόπο για τα θέματα ασφάλειας και για κορονοϊό και τους Κύπριους και τους αλλοδαπούς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είναι γι' αυτό το λόγο που το Υπουργείο Υγείας έχει πάρει πρόσθετη απόφαση να διενεργήσει ακόμα 20 πρόσθετες χιλιάδες διαγνωστικών ελέγχων, ώστε ακριβώς με την επανέναρξη και το άνοιγμα διαφόρων δουλειών να υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν οι πάντες. Επομένως, ο κάθε εργοδότης οφείλει να εφαρμόσει τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία αντιλαμβάνομαι έχουν εξαγγελθεί σήμερα με λεπτομέρεια από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας. Και πρέπει να σας πω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Επειδή η περιφρούρηση αυτών των μέτρων είναι εξαιρετικά σημαντική, όσο και δύσκολη, και επειδή το αρμόδιο Υπουργείο που έχει την ευθύνη είναι το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο δεν έχει ένα τόσο μεγάλο στρατό επιθεωρητών για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, όλα τα Υπουργεία έχουμε φροντίσει, το δικό μου Υπουργείο έχει θέσει στην διάθεση του Υπουργείου Εργασίας ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυλάκων, ένα αριθμό ναυαγοσωστών, ένα αριθμό ατόμων από την πολιτική άμυνα, ενώ έχουμε απευθύνει επιστολή και έχω συνομιλήσει σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, ώστε όλες οι υπηρεσίες τροχονομίας και στους 30 Δήμους στις ελεύθερες περιοχές να τύχουν εκπαίδευση με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα το πρωί από το Υπουργείο Εργασίας και να συναποτελέσουν όλοι αυτοί την μονάδα παρακολούθησης και εφαρμογής και περιφρούρησης των μέτρων. Επομένως, η κυβέρνηση έχει σχέδιο πολύ συγκεκριμένο, κινούμαστε στη βάση αυτού του σχεδίου και βεβαίως απεύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο που θα πω, αλλά εάν δούμε ότι είτε καταγράφουμε αποτελέσματα που δεν είναι ικανά, είτε υπάρχει σοβαρή παραβίαση των συγκεκριμένων χαλαρώσεων, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι για να αποτρέψουμε την πιθανότητα πισωγυρίσματος, ενδεχόμενα να χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιες αποφάσεις. Δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε, γιατί η δημόσια υγεία είναι το πάνω. Ναι, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους, ότι είναι και η προσωπική ευθύνη του καθενός που θα οδηγήσει στο να υλοποιηθεί όλος ο χάρτης της άρσης των μέτρων και της επιστροφής στη σχετική κανονικότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γι' αυτό είπα εισαγωγικά στην αρχή ότι σήμερα συζητούμε τη νέα φάση στην οποία μπαίνει η πατρίδα μας με τις χαλαρώσεις, όχι γιατί το αποφάσισε έτσι θελικά η κυβέρνηση, αλλά γιατί στο θέμα της υγειονομικής διαχείρισης και η κυβέρνηση αλλά και οι πολίτες συμπεριφέρθηκαν κατά τρόπο υπεύθυνο και μπορέσαμε να είμαστε σήμερα σε θέση να μιλούμε για μέτρα χαλάρωσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.